Θέατρο Πόρτα, μια πολύ όμορφη παράσταση ξεκινάει. Είστε στις πρόβες. Είμαστε στις πρόβες για το Fahrenheit 451. Ο ρόλος σου. Ο ρόλος μου, κάνω έναν ρόλο που δεν τον έχω ξανακάνει ποτέ στο θέατρο. Είναι, ξέρεις, τελείως κόντρα σε μένα. Κάνω μια τύπισσα μπίμπο, η οποία είναι, κυκλοφορεί με τα εσώρουχα στο σπίτι όλη την ημέρα. Είναι πάνω μπροστά από μια οθόνη εγκλωβισμένη, δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να παίξει στην τηλεόραση, να κάνει καριέρα. Συμφωνείτε και πολύ στην οικογένειά σου, οπότε έχω παρατηρήσει και τα τελευταία χρόνια, ότι κάνεις επιλεκτικές. Έχω επιλέξει να είμαι κάθε χρόνο στο θέατρο, που το αγαπώ πολύ και είναι κάτι που δεν θέλω να διαπραγματευτώ. Έκανα οικογένεια και παιδί γιατί θέλω να το ζήσω. Δεν έκανα για να πω ότι έκανα ένα παιδί για να έχω κι εγώ ένα παιδί. Οπότε για να το ζήσεις αυτό θέλει χρόνο. Νομίζω ότι τα παιδιά μου με κάνανε πολύ δυνατή. Και από τη στιγμή που έκανα το Δημήτρη, έπαψα να έχω ανασφάλειες. Νομίζω ότι τα παιδιά ολοκληρώνουν μια γυναίκα, έτσι την ολοκληρώνουν. Και δεν εννοώ μόνο τα φυσικά παιδιά, τα παιδιά που γεννάς. Εννοώ και τα παιδιά που θα υιοθετήσεις, που θα έχεις. Γιατί είναι και αυτό μια μεγάλη ιστορία. Υιοθέτησες. Ναι, υιοθετώ ένα παιδάκι τώρα με τον άντρα μου. Είχα αποφασίσει και εγώ και ο σύζυγός μου να το κρατήσουμε για μας και για την οικογένειά μας και τους στενούς μας φίλους. Αλλά τον τελευταίο καιρό συναντώ πολλούς ανθρώπους, όπως και διαβάζω πολλές συνεντεύξεις από ανθρώπους που εκτιμώ βαθιά για τη δουλειά τους, γιατί δεν τους ξέρω προσωπικά, που λένε ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδί, που έχουν μπει σε μια διαδικασία εξωσωματική, στην οποία την καταλαβαίνω, αλλά που εμείς οι γυναίκες πολλές φορές ξεπερνάμε το όριο και φτάνουμε σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εξωσωματικών, που αυτό τις τσακίζει τις γυναίκες. Και θέλω να πω ότι μια γυναίκα και γονιός δεν είναι μόνο αυτός που γεννάει ένα παιδί. Είναι αυτός που μεγαλώνει ένα παιδί. Και εγώ πήρα την απόφαση με τον άντρα μου να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας και υιοθετούμε ένα παιδάκι τώρα, το οποίο νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει, και αυτό έχει βελτιώσει πολύ και τη σχέση μας, και τη σχέση με τον εαυτό μας, και τη σχέση με τα παιδιά μας. Το λέω όλο αυτό γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν ανάγκη μια οικογένεια. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα. Προσπάθησες πολλές φορές να γίνεις και δεν τα κατάφερες. Όχι, όχι. Δεν προσπάθησα. Και θέλω να κάνω κι άλλο παιδί. Θέλω να τη μεγαλώσω. Ναι, δηλαδή. Αυτό όμως ήταν μια απόφαση που πήραμε τον άντρα μου γιατί μπορούσαμε, γιατί θέλαμε πολύ και γιατί είπαμε ότι το συγκεκριμένο παιδί χρειάζεται μια οικογένεια, εμείς μπορούμε να του τη δώσουμε και δεν θα ήθελα αυτό το παιδί να μείνει σε ένα ίδρυμα και να... Είναι από Ελλάδα. Είναι από Ελλάδα. Δεν ξέρουμε ακριβώς από πού είναι, να σου πω την αλήθεια. Και υπάρχει μια έτσι... Σε αυτό υπάρχουν πολλά... Δεν ξέρουμε από πού είναι αυτό το παιδάκι. Αυτό το παιδάκι το βρήκαμε στο νοσοκομείο. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα γι' αυτό, γιατί ξέρεις κάτι... Το σκέφτηκα πολύ πριν μιλήσω γι' αυτό, γιατί είναι κάτι που θέλω να το κρατήσω, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση και φοβόμουν να το πω, να ακουστεί ως η καλή πράξη που κάνει η Ευδοκία Ρουμελιώτη με το σύζυγό της. Γιατί δεν είναι καλή πράξη. Είναι μια απόφαση ζωής. Ο Μικρούλης πώς το έχει δεχτεί? Δύσκολα. Δεν είναι εύκολο, γιατί είναι στην ίδια ηλικία. Είναι και οι δύο πολύ κοντά. Αλλά του μιλάμε πολύ και νομίζω ότι στο τέλος θα τον κερδίσει. Θα την κερδίσουμε και αυτή τη μάχη. Αγοράκι είναι και αυτό. Ναι, είναι αγοράκι. Εγώ ήθελα εντωμεταξύ ένα παιδί στη ζωή μου και κόρη. Και έχω βρεθεί με 4 γιους. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό. Ελπίζω να έρθει και η κόρη κάποια στιγμή. Μπράβο όμως. Γεια, μπράβο. Τους εγώ να μπράβο, κρατήσω. Μπράβο. Είναι φοβερό όλο αυτό. Μπράβο. Και εγώ που